η απαραίτητη παύση, η απαραίτητη σιωπή και από εμάς, την ώρα που ο Ρούβεν Ρίβλιν στέκονταν προσοχή στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη μετά την κατάθεση Στεφάνου. Και βεβαίως τώρα πια ξεκινά επισήμως το πρόγραμμά του αρχικά στην Αθήνα. Τώρα θα πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας όπου θα γίνει η επίσημη υποδοχή. Εκεί, ο ανώτατος πολιτικός παράγοντας, Ισραήλ. Πρώτος πολίτης χώρας ήταν αυτός που θα τον υποδεχτεί, ο πρώτος σταθμός. Και μετά τις 12.30 το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο από ό,τι διαβάζουμε στο πρόγραμμα θα μεταβούν και στη Θεσσαλονίκη αύριο για να θεμελιώσουν το Μουσείο του Ολοκαυτώματος. Μην ξεχάσουμε ότι αυτές τις ημέρες είναι η επέτειος του ολοκαυτώματος. Τα 74 χρόνια. 73, ναι, 74 χρόνια. Είχαμε ένα αφιέρωμα εμείς την Παρασκευή. Γίνονται διάφορες εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Εκδηλώσεις μνήμης. Και ο κύριος Ρίβλιν ξεκινά την τριήμερη επίσκεψή του στη χώρα μας. Είμαι βέβαιος ότι θα ενισχύσουμε τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του σε κοινωνικά δίκτυα. Και η εικόνα από την ηλιόλουστη Αθήνα. Είναι και το Σύνταγμα, έτσι. Που το είναι Σύνταγμα. Πολύ όμορφο πάντοτε. Βλέπουμε. Ναι. Ο κύριος Καμένος είναι εκεί, έτσι. Να ακούσουμε τους εθνικούς. Ακούσαμε την ανάκρουση των δύο εθνικών ύμνων. Δεν συμβαίνει κάθε μέρα να ξυπνάει κάποιος στην Ιερουσαλήμ και να πηγαίνει να κοιμηθεί στην Αθήνα, έγραψε ο κ. Ρίβλιν στο Twitter. Συνοδεύεται από τη σύζυγό του Νεχάμα σε αυτή την τριήμερη επίσκεψή του. Αθήνα η πρώτη στάση, Θεσσαλονίκη η δεύτερη, επιστροφή στην Αθήνα την τρίτη ημέρα. Και θα αναγορευτεί επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο Ίδρυμα Ευγενίδου, έτσι για να ξέρουμε. Μάλιστα. Και το πλήρες πρόγραμμα. Και όπως παρακολουθούμε τις εικόνες από το Σύνταγμα, να πούμε ότι ο σταθμός του Συντάγματος για τους συμπολίτες μας είναι κλειστός από τις 9 το πρωί. Θα μένει και εκεί κεντρικά. Κεντρικά. Και δεν ξέρουμε και πότε θα ανοίξει. Δηλαδή δεν είχε ανακοινωθεί πότε θα επαναλειτουργήσει κανονικά. Θα το δούμε αυτό στην πορεία της ημέρας. Λίγο ταλαιπωρία. Είμαστε, λέει ο κύριος Ρίβλιν, κοντινοί γείτονες. Επισκεφτόμαστε ένα τον άλλον ακόμη και κολυμπώντας, όχι μόνο πετώντας. Στην πόλη πηγαίνει. Είμαι περπατώντας σήμερα, γιατί αφού δεν έχουμε μετρό, τι να κάνουμε. Ο κύριος Καμένος μαζί με τον, με τον πρόεδρο της, του Ισραήλ. Λοιπόν, αυτή είναι η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων είναι εκεί. Ωραία, και φαντάζομαι θα μπουν στα οχήματά τους τώρα, έτσι δεν θα πάνε. Και θα πάνε προς τον προεδρικό. Είναι επίσημη υποδοχή.